Φίλε και φίλοι, ακούτε την εκπομπή ραδιοπαντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν, τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτη Ζέκιο, στο μικρόφωνο Νίκο Ξηρουδάκη. Συζητάμε με τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ, του Οργανισμού Επασχόληση Εργατικού Δυναμικού, τον κύριο Γιώργο Μακράκη. Κύριε Μακράκη, ε, συζητήσαμε τώρα από, από πολλέ πλευρέ των επιπτώσεων που έχει στου ε, ανέργου αλλά και στου εργαζόμενου. Και μάλιστα έχει δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη μεταξύ ανεργία και εργασία που δεν είναι και σαφέ ποιο είναι εργαζόμενο. Ακούμε συ... συνεχώ τώρα συνεχώς. περιστατικά που απολύουν εργαζόμενου με ένα μισθό, ας πούμε, α πούμε, εκεί γύρω στο βασικό, για να προσλάβουν άλλου εργαζόμενου με ακόμα χαμηλότερου μισθού. Δηλαδή ακριβώς. μπαίνουμε σε μια διαδικασία ζουγκλοποίηση. Ακριβώ ακριβώς αυτό, όπω το είπατε. Να το εξειδικεύσουμε τώρα, να δούμε τι επιπτώσει που έχει για του εργαζόμενου, ειδικότερα το ΑΕΔ το πνεύμα όλων αυτών των προτινόμενων ρυθμίσεων. Μάλιστα. Ε, το, κάναμε μια αναφορά και πριν. Πρέπει να, να πούμε και να επαναλάβουμε ότι αυτό το πράγμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί και εγώ λέω ότι δεν θα εφαρμοστεί. Αν επιχειρηθεί να εφαρμοστεί με το προσωπικό που διαθέτει ο οργανισμός, θα μετατρέψει τον οργανισμό σε ένα γραφειοκρατικό μεγαθύριο που δεν θα προσφέρει τίποτα εκτός από υπηρεσίες ανακριτικού τύπου, Δηλαδή θα παίρνω τηλέφωνο τον άνεργο, να του λέω φέρε μου τι αποδείξει που έψαξε για δουλειά, θα τι πηγαίνω στον προϊστάμενο, ο προϊστάμενο θα ελέγχει αν έψαξε για δουλειά, αν δεν έψαξε για δουλειά θα διαγράφει τον άνεργο ο άνεργο θα έχει δικαίωμα μετά την παρέλευση τη ποινή. Ακούστε γιατί πράγματα συζητάμε έτσι, για ποινέ ανέργων. Ποινές δηλαδή, ανέργων. αυτό δε, δε, δεν μπορεί να το το στόμα σου. Ναι, Ποινικοποίηση τη ανεργία, αν είναι δυνατόν. <laughs> είναι απίστευτο να συζητάμε λοιπόν για ποινέ ανέργων. Να έρχεται λοιπόν ο άνεργο να τον διαγράφει, να περνάει το διάστημα τη ποινή, το τρίμηνο, να ξανάρχεται ο άνεργο αυτό γιατί δεν θα έχει βρει δουλειά, να ξαναγράφει ενεργεία, να απασχολεί δηλαδή γραφειοκρατικά μια τεράστια υπηρεσία των, τον, τον οργανισμών χωρίς ο οργανισμός να παρέχει τίποτα εκτός από την επιβολή των ποινών Προ προς Μπορείς. το παρόν. Αν τώρα τα σχέδιά τους είναι αυτό που λέγαμε πριν, να συνδεθεί με διάφορε υποτιθέμενες παροχέ, η μείωση του αριθμού των εγγεγραμμένων ανέργων, η, το να οδηγήσει, να κατευθύνει ας πούμε, την κοινωνία ολόκληρη σε χαμηλού μισθού που δεν θα είναι καν μισθοί αλλά θα είναι ξεροκάματο. Όλα αυτά είναι ζητήματα και για όλου αυτού του λόγου δεν πρέπει να εφαρμοστεί αυτό ο κανονισμό και δεν πρέπει καν να εκδοθεί υπουργική απόφαση και να γίνει έρμεο στα χέρια του οποιοδήποτε κακόβουλου. Μάλιστα. Κοιτάξτε, θα βάλει εδώ, θα, θα βάλει εδώ και του υπαλλήλου του οργανισμού. Αν, αν αρχίσει μια εφαρμογή του, αν αρχίσει οποιαδήποτε εφαρμογή του, έστω και η μερική του εφαρμογή, θα βάλει του υπαλλήλου του οργανισμού να σκοτώνουν του ανέργου. Το αντιλαμβάνεστε. Μάλιστα. μάλιστα. Δηλαδή εσεί ο άνεργο. Θα έρχεστε και θα σας λέω εγώ ότι επειδή δεν έψαξε δουλειά ή επειδή δεν πήγε σε μια δουλειά που σου πρότεινα, σε διαγράφω. Με ποιο δικαίωμα και για ποιο λόγο τελικά έτσι. δεν μου γεμίζει το μάτι ότι ψάχνει Είναι απίστευτα, τα Είναι απίστευτα. Yeah, yeah. Είναι απίστευτα. Δηλαδή αυτό ο κανονισμό. Ε, προσπαθήσαμε λίγο να επισέλθουμε και σε λεπτομέρειε. Δεν έχει αξία νομίζω. Εκείνο που πρέπει να συνοψίσουμε και να πούμε είναι ότι πάει να θεσμοθετηθεί ένα κανονισμό που θα αφορά ποινέ ανέργων, όσο κι αν αυτό ακούγεται παράδοξο, έτσι τιτλοφορείται ο ίδιος ο κανονισμός, δηλαδή είναι τρελό ένα, ένα, δημόσιο έγγραφο να λέει επιβολή κυρώσεων για τους ανέργους, σε περίπτωση μη συμμόρφωση σε υποχρεώσεις. Είναι ας... ο τίτλος και μόνο του εισηγούμενου κανονισμού είναι αποκρουστικός. Εμείς σαν εργαζόμενοι, σαν ομοσπονδία συνεδριάσαμε, είμαστε αντίθετοι με αυτό το πράγμα. Και θα προσπαθήσουμε να μην εφαρμοστεί, να μην εκδοθεί η Υπουργική Απόφαση. Έχουμε ζητήσει από το Υπουργείο να μην εκδοθεί αυτή η Υπουργική Απόφαση. Δεν μπορεί, επαναλαμβάνω, να εφαρμοστεί. Δεν μπορεί να οδηγήσει να αυτοκαταργηθεί το κράτο εφαρμόζοντα ένα τέτοιο κανονισμό. Και αντί να χρησιμοποιεί το προσωπικό του οργανισμού στη στήριξη των ανέργων με κάθε τρόπο, να το χρησιμοποιεί ω ανακριτικό μηχανισμό μάλιστα, για αυτέ τι διαδικασίε. Μάλιστα. Αν κανεί δει την ταινία αυτή που λέγαμε. Ναι, ναι ε, έχετε πλέ, δίκιο και το παραλείψαμε. Πλέ, Εδώ πρέπει να, να πούμε λοιπόν από το μικρόφωνο και ευχαριστούμε που μα δίνετε τη δυνατότητα να παροτρύνουμε όλη την ελληνική κοινωνία να δει την ταινία αυτή και να καταλάβει το πλαίσιο αυτό. Κυρίω δε, κυρίως δε να τονίσουμε και να παρακαλέσουμε όλου του εργαζομένου στον οργανισμό. Είναι υποχρέωση όλων των συναδέρφων να δουν την ταινία αυτή. Εμεί κάναμε μια προσπάθεια οργανωμένα να πάμε να τη δούμε. Mm. Για κάποιου λόγου δεν είχε μεγάλη επιτυχία. Εν πάση περιπτώσει, δεν έχει σημασία. Η ταινία παίζεται, μπορούν να πάνε να τη δούνε και παροτρύνουμε όλου του συναδέλφου να τη δούνε, όλου του ανέργου, όλη την κοινωνία, για να μπορούν να κατανοήσουν αυτό που πάει να γίνει και στην ελληνική κοινωνία και να, να, να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι πάει στραβά. Δηλαδή, δεν είναι δυνατόν να ξεκινάμε να βάζουμε το κάρο μπροστά από το άλογο, έτσι. <ΣΣΣΣΣ> <ΣΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣΣ> <ΣΣ> Είναι η λογική όμω αυτού του παράλογου του ή άλλου συστήματο. Και βλέπει κανεί ότι ο άνεργο ο οποίο έχει δικαιώματα, ε, εδώ πέρα μιλάμε για τι υποχρεώσει που έχει ο άνεργο. Ε, 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 να πω κάτι. Ο άνεργο ποια δικαιώματα έχει, θα ε, ένα, ένα δικαίωμα θα, έχει. Το δικαίωμα στην εργασία καταρχήν, το, το δικαίωμα, στο δικαίωμα στην επιβίωση επίση, στην, στην αξιοπρέπεια. Αν υπάρχει. Το μάλιστα. δικαίωμα στην επιλογή τη εργασία που έπρεπε να διαφυλάσσεται από το κράτο πάει να του στερήσει το ίδιο το κράτο. Το δικαίωμα να επιλέξει ένα άνθρωπο την εργασία του. Μάλιστα. μάλιστα. Και βλέπει κανεί. Δηλαδή, ο... ε... εδώ ε... πρέπει να πούμε ποιο από όλου μα θα πήγαινε σε μια οποιαδήποτε δουλειά. Κανένα δεν θα πήγαινε. Κανένα. Είναι δυνατόν. Η δουλειά αποτελεί δικαίωμα και η επιλογή τη εργασία είναι δικαίωμα. Είναι ξεκάθαρο. Και όπω ο εργοδότη έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον εργαζόμενο που θα προσλάβει, έτσι και ο άνεργο έχει το δικαίωμα να επιλέξει τον εργοδότη. Και, και την θα... εργασία. Και την εργασία. Ε, Ακριβώ yeah. αυτό. αυτό. Μάλιστα. Βλέπει κανεί δηλαδή ότι ο κανονισμό αυτό έρχεται να μεσολαβήσει ανάμεσα στον άνεργο και στον εργοδότη για να ασκήσει εκβιασμό στη μία πλευρά. Στον άνεργο, προ όφελο τη άλλη πλευρά, τη εργοδοσία. Και την ίδια ώρα η, ο, ο οργανισμό, ο ΟΑΕΔ, μετατρέπεται από υπηρεσία ασφάλιση σε έναν αστυνομικό και δικαστικό και υπηρεσία μηχανισμό. Δηλαδή, μια ουσιαστική στήριξη και στην. Και ε. στην δηλαδή, ο οργανισμό είναι και υπηρεσία ασφάλιση, που την έννοια ότι οι εργαζόμενοι ναι. είναι ασφαλισμένοι για τον κίνδυνο τη ανεργία τα χρήματα, το είπαμε, το ξαναλέμε, δεν δίνονται στου ανέργου. Τεράστια ποσά έχουν συσσωρευτεί και δεν δίνονται στου ανέργου με τη μορφή τη οποιασδήποτε στήριξη. Μάλιστα, μάλιστα. Κύριε Μακράκη, θέλω να σας ευχαριστήσω για όλα αυτά τα ιδιαίτερα κατατοπιστικά που μας είπατε που είναι ταυτόχρονα όμω και φρικιαστικά. Να ευχαριστήσουμε λοιπόν τον Γιώργο Μακράκη. Εγώ σα ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία. τέτοια σοβαρά κοινωνικά ζητήματα. Μάλιστα. Τον πρόεδρο τη Ομοσπονδία Υπαλλήλων του ΟΑΕΔ. Ήταν η εκπομπή Ραδιο Παντιέρα στο ελεύθερο ραδιόφωνο τη Ερτόπεν. Στην παρουσίαση τη εκπομπή ήταν ο Νίκο Ξυλουδάκη. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Παναγιώτη Ζέκιο. Φίλε και φίλοι, μείνετε συντονισμένοι στην ελεύθερη συχνότητα τη Ερτόπεν.